επέμβαση την οποία υποβλήθηκε τον περασμένο Μάιο θα υψώσει για τον Μαγκρίφ, ο οποίος θα πετύχει τους πρώτους πόντους στο παιχνίδι, ο Αμερικανός για την ΑΕΚ. Και πάλι Φλιώνης. Πάει στην baseline, θα δώσει ωραία πάσα στον Μαγκρίφ. Θα πετύχει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι ο Αμερικανός, ο οποίος επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του. Έχει πετύχει και τους 4 πόντους για την ΑΕΚ. Φρέιζερ, τον πιέζει ο Μπεχάιν. Αυτός θα πάρει το σουτ. Θα στοχίσει το επιθετικό rebound από τον Μαγκρίφ. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, θα πάρει και το foul. End one, goal foul από τον Μαγκρίφ. Είναι ο παίκτης που έχει πετύχει και τους 6 πόντους για την ΑΕΚ. Θα κάνει το 8-6 και θα πάει και στην γραμμή για την συμπληρωματική βολή. Ευκαιρία για έμεσο τρίποντο. Εδώ με την εκπνοή της επίθεσης στο... Ο Φλόνης εκεί δεν πήρε την προσπάθεια για τρεις. Θα πάει μέχρι μέσα σε ένα δύσκολο σούτ. Θα πετύχει όμως το καλάθι ο Δημήτρης Φλιώνης. Μαγκρίφ. Θα φτιάξει μαρκαριστή. Θα πάρει την μπάλα ο Φρέιζερ, ο οποίος πιέζεται από τον West. Αποστάρει τον συμπατριώτη του. Θα πετύχει ένα δύσκολο καλάθι. 10-11 προβάδισμα για την ΑΕΚ με τους πρώτους πόντους στο παιχνίδι. Άστοχο σούτ στο παιχνίδι για τον Πριτζέτ που έχει πετύχει τους 5 από τους 10 πόντους της καρδίτσας. Ο Williams για 3 μέσα. 10-14 προβάδισμα 4 πόντων για την ΑΕΚ από το σούτ 3 πόντων του Ρίτσα. 88 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Στρέλνιεξ πιέζεται από τον Πριτζέτ. Το pick and roll, το πλάγιο pick and roll που καταλήγει σε κάρφωμα του Μάτσεν από την ωραία πάσα του Στρέλνιεξ. Ο σέντερ της Καρδίτσας στην τρίτη του συμμετοχή με τη φανέλα της Θεσσαλικής ομάδας. Είχε μερικές συμμετοχές και με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο φετινό πρωτάθλημα. Η απάντηση σου 3 πόντων από τον Στρέλνιεξ. 4 ομαδικά φάουλ. Στρέλνιεξ, ωραία η πάσα για τον Μάτσεν. Αυτός θα καταφέρει τελικά να κρατήσει την μπάλα στον έλεγχο του και να πετύχει το καλάθι για το 20-24. Αυτό είναι το σκορ πρώτης περιόδου στο κλειστό Γιάννης Μπουρούσης. Ασίας του με την Φουελαμπράδα. Και ο Γκάμπροφσεκ, νέο πρόσωπο για την πεντάδα της Καρδίτσας, για πρώτη φορά πατάει παρκέ στο σημερινό παιχνίδι. Ο Στρέλνιεξ είναι ζεστός. 20-27 από τον Λετωνό. Μίτσελ, Στρέλνιεξ για τον Φρέιζερ. Προσποίηση από τον Αμερικανό, θα πάει μέχρι μέσα με το αριστερό lay-up. Η μπάλα θα πέσει στο καλάθι, 27-29 για την ΑΕΚ. Και για λίγο και τον Νίκο Παπανικολόπουλο. Από την γωνία ο Στρέλνιεξ. Η Αγγέλου. Η Καρδίτσα είναι η τρίτη ομάδα που αναλαμβάνει ως πρώτος προπονητής μετά το Περιστέρι και τη Λάρισα. Ο Φρέιζερ θα βάλει και πάλι την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ με 32-33. Σου 3 πόντων για την Καρδίτσα. Williams. Χωρίς κανένα πρόβλημα αφήνει την μπάλα στο καλάθι της Καρδίτσας για το 34-35. 2-35 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Χειροκροτήματα από τον Γιάννη Σκιούτη. Οδηγίες τώρα για το τέλος του ημιχρόνου. Πανέφερε ο Παπαδάκης, ο Williams, το σουτ μέσα από τον Αμερικανό για το 34-37, ο Κένι. Και πάλι Φλιώνης. Η προσποίηση από τον Φλιώνη, δύσκολη προσπάθεια με το follow ο Μαγκρίφ, θα κάνει το 37-39, 24,9 δεύτερα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και τώρα ο Φλιώνης. Βγήκε από τα σκρίνια ο Στρέλνιεξ, θα πάρει ένα ακόμα από τον Μίτσελ. Φλιώνης για 3. Μέσα το τρίποντο από τον Δημήτρη Φλιώνη, 45-43. Δίνει την Στρέλνιεξ για τον Φλιώνη, προσποίηση. Και πάλι Στρέλνιεξ προσποιείται, το σούτ για 3 από τη γωνία από τον Λετωνό. Εύστοχος, 45-46. Προβάδισμα για την ΑΕΚ, η οποία απαντά με σερί 6-0 και περνάει το σκρίν από τον Μίτσελ. Πάντα ο Φλιώνης. Στρέλνιεξ, πολύ ωραία η προσποίηση στον Williams, αμαρκάριστος για 3 ο Αμερικανός, 45-49, πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας, πολύ καλή επίθεση για την ΑΕΚ. Μετά από μια διετία στη Ρόδο, πρώτος προπονητής για τον δικέφαλο Φλιώνης, για τον Μίτσελ. Ο Μάτσεν, συνεργασία των δύο ψηλών, λέει up από τον Μάτσεν, 45-51. Πρέπει να βρει λύση στο επιθετικό πρόβλημα αλλά και στην δυστοκία η ομάδα της Καρδίτσας, ο Φλιώνης. Μέχρι το τέλος για το 45-55, διαφορά 10 πόντων για την ΑΕΚ. Το με την ΑΕΚ τώρα στην επίθεση με τον Βασίλη Ξανθόπουλο για τον Στρέλνιεξ. Τώρα η μπάλα Στρέλνιεξ, ο οποίος με τη βοήθεια του ταπλό θα ευστοχίσει για το 55-57. Βλέπουμε και τα ποσοστά αριστερά στην οθόνη, 13-33 δίποτα για την Καρδίτσα, 16-32 για την ΑΕΚ. Οι παίκτες είναι πιο ευστοχοί.
παίκτες είναι πιο εύστοχοι. 6 στα 32 για την ΑΕΚ, οι παίκτες είναι πιο εύστοχοι. Ο Φλιώνης θα δώσει τη λύση. 56-59 από τον Δημήτρη Φλιώνη. Πέτυχε τους 7 πρώτους πόντους της ΑΕΚ ο Μαγκρίφ. Ο Φλιώνης με τη βοήθεια του απλό. 56-61, 4 συνεχόμενοι πόντοι από τον Δημήτρη Ελενέα έχει ο Μαγκρίφ. Οι δυο τους έχουν πάρει περισσότερα από τα μισά ριμπάουντ για την ΑΕΚ. Κάρφωμα από τον Μάτσεν, από την εξαιρετική πάσα του Βασίλη Ξανθόπουλου. Όχι, του Στρέλνιξ, το συγγνώμη. Έχει την ευκαιρία να ανεβάσει και άλλο τον δείκτη της διαφοράς. Εκεί διάβασε πολύ σωστά ο Βίλιαμς στο μισμάτς. Ο Μίτσελ, ο οποίος κρεμιέται από το καλάθι και δείχνει και τα μούσκουλά του, τους μύες του Αμερικανός. Σε γυρισμούς στην κερκίδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία προηγείται με 9 πόντους και δείχνει να βρίσκεται κοντά στην, και στο σημερινό παιχνίδι για την ΑΕΚ. Περάσει από την βασική γραμμή, θα δώσει τον Βίλιαμ στη γωνία. 61-70, αυτό μπορεί να είναι τρίποντο νίκης για την ΑΕΚ από τον Κένι Βίλιαμ. Από τον Πριτζέτ. Ούτε αυτό θα βρει στόχο. Το παιχνίδι το οποίο θα ολοκληρωθεί με την ΑΕΚ να πανηγυρίζει την 7η νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα, να βελτιώνει το ρεκόρ της 7-5. Από την άλλη πλευρά, άλλη μια ήττα για την Καρδίτσα στο πρωτάθλημα. Η Καρδίτσα, η οποία έχει ρεκόρ μία νίκη και 11 ήττες. Και την επόμενη εβδομάδα που θα ταξιδέψει στη Ρόδο για τον αγώνα με τον Κολοσσό θα συμπληρώσει έναν γύρο χωρίς νίκη. Εδώ ο Ηλίας Καντζούρης, ο οποίος είχε έναν διάλογο εκεί, μια στοιχομηθεία με τους διαιτητές.